Στο νοσοκομείο Τρικάλων κατέληξε βολιώτης μαθητής γυμνασίου, ο οποίος τα έτσουξε στη διάρκεια εκδρομής. Από το Μήλο των Ξωτικών πιο ειδικά κατέληξε στο νοσοκομείο της πόλης και εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο μαθητής έβαλε έτσι σε περιπέτεια όλο το σχολείο αλλά και τη μητέρα του που κλήθηκε να τον παραλάβει σε κατάσταση μέθης. Το περιστατικό έγινε στο πλαίσιο εκδρομής γυμνασίου του Βόλου στο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Το παιδί επιχείρησε δύο φορές να ξεφύγει από την επίβλεψη των καθηγητών όπως αποκαλύφθηκε. Βγήκε από το Μήλο, έφτασε σε ένα μάρκετ και φέρεται να αγόρασε και να κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ. Επέστρεψε στο Μήλο των Ξωτικών σε κατάσταση μέθης και άρχισε να κάνει εμετό. Μετά από κλήση των εκπαιδευτικών που αντίκρισαν το θέμα, έφτασε ασθενοφόρο και ο μαθητής συνοδεία εκπαιδευτικού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι γονείς του και χθες το απόγευμα η μητέρα του ήταν εκείνη που πήγε να τον παραλάβει με ιδιωτικό μέσο από τα Τρίκαλα για να τον φέρει στο Βόλο. Γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές και τους γονείς. Είναι αυτό το πρόβλημα των εκδρομών, το οποίο έγκυται κατά την άποψή μου τουλάχιστον, σε αυτή που λέμε εφηβική αποκοτιά. Δηλαδή, πολλοί μαθητές δεν μπορούν να προσιλωθούν σε κάποιους κανόνες που θέτουν οι καθηγητές τους, ούτε σε κάποιες αρχές που θέτουν, ούτε καν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, και το χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι αυτοί οι μαθητές βάζουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το πρόβλημα το γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και πληροφορίες επαγγελματικές μας λένε ότι η υφυπουργός μας βρίσκεται ήδη στην διαδικασία της οργάνωσης ενός τέτοιου νομοσχεδίου, το οποίο θα καλύψει το δυνατόν, όσο είναι βέβαια αυτό δυνατόν, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τέλος πάντων φαίνεται να υφίστανται στις σχολικές εκδρομές. Δόθηκαν εντολές από τους καθηγητές. Δόθηκαν εντολές, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, και πριν την εκδρομή και κατά την εκδρομή, να μην γίνεται κατανάλωση τέτοιων ουσιών και γενικότερα να αυτοπροστατεύονται οι μαθητές. Πανηλημμένα έχει παρατηρηθεί ότι ότι αποδίδονται ευθύνες και στους καθηγητές που είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ευθύνη. Λοιπόν, αποδίδονται στους καθηγητές. Αυτό για μένα είναι το λιγότερο παράλογο. Το λιγότερο. Ελπίζουμε ο συγκεκριμένος νόμος να αποδώσει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Το ευτύχημα είναι πάντως ότι ο μαθητής επέστρεψε στο σπίτι του και είναι καλά στην υγεία του.